που ασχολήσουμε εδώ θα υπάρχει τρία επίπεδα για το εργοστάσιο. Στο υπόγειο που βλέπετε είναι όμως η τεχνική χώρη, η αστυνομία που είναι μέσα στην υποστήριξη του εργοστασίου, περίπου 4.000 τετραγωνικά. Στο επίπεδο που βλέπετε πάνω θα γίνει μια καθαρή χώρη. Ελεγχόμενα απόλυτα φίλτρα. Και στον πάνω όροφο θα γίνει το χημείο, το μικροβιολογικό, περίπου 1000 τετραγωνικά είναι το χημείο, όπου θα γίνονται όλες οι αναλύσεις. Από εδώ, από την Τρίπολη, από τη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, στην καρδιά της Πελοποννήσου βρισκόμαστε και με αφορμή την χθεσινή τελετή εγγενείων της Πελοπόννησος Expo, όπου είχα την χαρά και την τιμή να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και καθώς ως Υφυπουργός Ανάπτυξης έχω στην αρμοδιότητά μου τη βιομηχανία, σήμερα θα κάνουμε επίσκεψη στη βιομηχανική περιοχή της Τρυπόλεως. Θα συνομιλήσουμε με τους επιχειρηματίες, τους βιομήχανους εδώ, γιατί στόχος μας είναι, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού μας, να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και προσωπικά εγώ και λόγω αρμοδιότητας και τη βιομηχανία. Νομίζω ότι είναι κάτι που ήδη φαίνεται, ότι έχουμε ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα μας. Στόχος μας είναι ως το 2030 να ανεβεί, να αυξηθεί η συμβολή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και φυσικά να αυξηθούν και οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων. Νομίζω ότι πίσω μας είναι η έμπρακτο το αποτέλεσμα όσων έχουν γίνει αυτά τα χρόνια και όσων συνεχίζουν να γίνονται. Είμαστε δίπλα στις βιομηχανίες, δίπλα στο επιχειρήν. Πριν από 2-3 μήνες μάλιστα, με αποφάσεις τις οποίες υπέγραψα, εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότηση 20 βιομηχανικών πάρκων. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα χρήματα αυτά θα πέσουν στην πραγματική οικονομία, θα πέσουν μέσα στις βιομηχανικές περιοχές, θα γίνουν έργα υποδομής, ηλεκτροφωτισμοί, οδοφωτισμοί, δρόμοι και ό,τι απαιτείται άλλο σε κάθε βιομηχανικό πάρκο. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους εδώ τους επιχειρηματίες της περιοχής ότι θα είμαστε δίπλα τους, γιατί στόχος μας είναι να αυξήσουμε την βιομηχανική βάση της χώρας μας, να πάμε πιο ψηλά τη βιομηχανία και φυσικά όλη την επιχειρηματικότητα. Και μια και είναι εδώ όλα τα μέσα σήμερα, θα ήθελα να συγχαρώ και τα 7 επιμελητήρια της Πελοποννήσου και το επιμελητήριο της Αρκαδίας για την χθεσινή εξαιρετική διοργάνωση της έκθεσης. Όπως είδα, υπήρχαν πάρα πολλές εκθέτες, πολλοί επιχειρηματίες από όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Άρα τα επιμελητήρια είναι συνομιλητές μας και είναι γνήσιοι εκφραστές της επιχειρηματικότητας. Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Υπουργέ, το θέμα της δίκαιας μετάβασης της μεταλλιγνητικής στην περιοχή τόσο της βιομηχανικής περιοχής εδώ πέρα της ΕΠΠΑ Τρίπολης, όσο και της Μεγαλόπολης, ώστε να γίνουν σωστά βιομηχανικά βήματα. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατάφερε η χώρα μας να εγκριθεί ένα πρόγραμμα για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Θα είναι σε 4 δήμους εδώ της Αρκαδίας, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα. Αυτά τα χρήματα θα δώσουν πολλαπλασιαστική αξία στον τόπο. Είμαστε στη διαβούλευση ακόμα, αλλά κάποιοι από τους επιχειρηματίες της Μεγαλόπολης έχουν κάποιες ενστάσεις ως προς τους όρους για να γίνουν. Θα έρθετε πιο κοντά ώστε να είναι πιο ευνοϊκοί οι όροι και να είναι πιο ευνοϊκοί. Όλα αυτά γίνονται με συζήτηση. Σαφώς ακούμε κάθε πλευρά, ούτως ώστε όλοι όχι να μείνουν ικανοποιημένοι, να γίνει το σωστό. Νομίζω ότι με διάλογο μπορούμε να βρούμε τη σωστή λύση για όλους μας. Κύριε Υπουργέ, η ΕΤΒΑ έχει εξεγγείλει κάποιες βελτιώσεις. Υπάρχει και ένα θέμα από το σύνδεσμο της επέκτασης της βιομηχανικής περιοχής, γιατί μελλοντικά σε βάθος δεκαετίας λένε ότι η Τρίπολη θα γίνει η πρωτεύουσα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας γενοσίμων. Προγραμματίζονται και κάποια έργα υποδομής και κάποια κυκλική κόμβη. Και υπάρχει και ένα θέμα με αίτηση ενός εργοστασίου βιοαερίου και υπάρχει μια κινητοποίηση εδώ και αρκετό καιρό για εντός βιομηχανικής περιοχής αυτή η αίτηση. Και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πού είμαστε?
Καταρχάς, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα μαζεμένα. Όσον αφορά τα ζητήματα της επέκτασης, νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την Περιφέρεια. Δεν είναι μια απάντηση την οποία μπορώ να δώσω ευθύς αμέσως. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από εκεί και πέρα, ναι, βλέπουμε ότι γίνονται πολλά εργοστάσια φαρμακοβιομηχανίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να ενισχύσουμε την βιομηχανία και εγώ χαίρομαι που βλέπω εδώ να γίνονται εργοστάσια φαρμακοβιομηχανίας. Από εκεί και πέρα όλοι μπορούν να συνυπάρξουν. Για τα άλλα το θέματα που είπατε, νομίζω ότι με διάλογο μπορούμε να βρούμε μια σωστή, τη χρυσή τομή για όλους μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να, σε όλη την Ελλάδα να δώσουν πιο εξαγωγήσιμο προϊόν από την Ελλάδα. Αν παρακολουθείτε, φυσικά υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, πάλι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπέγραψα την απόφαση ένταξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα που λέγεται Έξυπνη Μεταποίηση. 73 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πέραν τούτου, και από το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, γύρω στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, θα διοχετευτούν στις επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που οπωσδήποτε θα σας ένθισαν και τα μέλη του Συμβουλίου έχει να κάνει με τα κτίρια φαντάσματα, τα οποία μένουν εδώ στην βιομηχανική, κρατάνε τις περιοχές από χρέη που έχουν προς τις τράπεζες. Έχει ακουστεί ότι χρειάζεται κάποια πολιτική πρωτοβουλία για να επιβλακούν αυτά τα κτίρια και να δοθούν σε νέους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν, ενισχύοντας και το ερώτημα του κ. Ζορμπαλά, ότι την επόμενη δεκαετία τι θα γίνει. Αυτά τα εργοστάσια, τα οποία είναι σε εγκατάλειψη και μπορεί να ανήκουν σε τράπεζες ή δεν ξέρουμε σε ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Να ξέρετε ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ούτως ώστε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, αλλά σε όλη την Ελλάδα να καταγράψουμε αυτά τα εγκατελειμμένα βιομηχανικά κτίρια και στη συνέχεια να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Σκοπεύουμε το αργότερο σε 2 μήνες από τώρα να είναι έτοιμος ο φάκελος, τον οποίο θα καταθέσουμε είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είτε μέσω της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, προκειμένου να προχωρήσουμε με τα έργα υποδομής τα οποία έχουμε προτείνει και άλλα τα οποία συζητούνται με τον σύνδεσμο και με τους εγκατεστημένους, τα οποία θα φτάσουν γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια τελικά. Πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί τα έργα αυτά και προς το τέλος του 2025 η ΒΠΕ αυτή δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από υποδομές σε σχέση με μια σύγχρονη ΒΠΕ, όπου και αν υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ευρώπη. Επειδή η ΒΠΕ Τρίπολης είναι μία από τις παλιές βιομηχανικές περιοχές, υπάρχει προοπτική να γίνει βιομηχανικός κόμβος η ΒΠΕ Τρίπολης? Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις αυτά τα οποία λέτε σε σχέση με το κόμβος. Εγώ πιστεύω ότι ήδη είναι κόμβος. Εντάξει, το θέμα έχει πάντα να κάνει με τη δυναμικότητα της κάθε περιοχής. Και για να το κάνω το πράγμα και πιο απλά, υπάρχουν 2 καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν μια βιομηχανική περιοχή, το πόσο καλή είναι. Το ένα είναι σίγουρα οι εξωτερικές υποδομές και το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού. Για το βιοαέριο έχει δεσμευτεί κάποια περιοχή, έχει αγοραστεί κάποια έκταση στη βιομηχανική περιοχή για την εγκατάσταση μονάδας, για την οποία έχουμε αρκετές διαμαρτυρίες και από την. Μπαίνουμε σε θέματα τα οποία άπτονται της νομοθεσίας και τι σημαίνει. Εγώ δεν θα έβλεπα το βιοαέριο ή όχι. Είναι εάν ο κωδικός δραστηριότητας επιτρέπεται από τη νομοθεσία για μια ΒΠΕ. Στο κάτω-κάτω, να το πούμε και λίγο διαφορετικά, οι ΒΠΕ γι' αυτό φτιάχτηκαν. Διαφορετικά, το εκάστοτε βιοαέριο θα πήγαινε να κάνει μια εγκατάσταση όπου να είναι, με οτιδήποτε συνέπειες. Η πολιτεία οργανωμένα έχει δώσει συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σε μια ΒΠΕ. Υπενθυμίζω απλά ότι εμείς ως ΕΤΒΑ διαθέτουμε γη για βιομηχανική δραστηριότητα. Η αδειοδότηση οποιασδήποτε δραστηριότητας γίνεται από άλλο φορέα, συγκεκριμένα την περιφέρεια. Οπότε μάλλον η ερώτησή σας ως προς την αδειοδότηση πρέπει να απευθύνεται προς τα εκεί. Έχει διατηρηθεί κάποιο οικόπεδο από την εν λόγω εταιρεία? Βεβαίως, πριν αρκετά χρόνια. Για το θέμα της επέκτασης υπάρχουν προοπτικές ή είναι κοστοβόρο? Θα αποφύγω το δεύτερο, διότι θα κοιτάξουμε πάντα την ωφέλεια. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν προοπτικές και υπάρχουν στα σχέδιά μας
πιθανότατα ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε νεότερα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που μας τιμάει με την παρουσία της εδώ. Θα ξεναγήσουμε την Υπουργό σε διάφορες επιχειρήσεις και στις εγκαταστάσεις μας, προκειμένου να τις θέσουμε και κάποια προβλήματα, κάποιες ανάγκες που έχουμε και σίγουρα κάποιες προοπτικές που θέλουμε να έχουμε στο απότερο μέλλον. Είχαμε μια πάρα πολύ αποδομική συζήτηση από χθες. Τέθηκαν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Σε όλα βρήκαμε μια σωστή και όριμη ανταπόκριση και σήμερα θα αποτυπωθούν και σε συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε και υλοποίηση όλων αυτών. Είστε ευχαριστημένος από την παρουσία των επιχειρήσεων και στην έκθεση, την Expo που έκανε την έναρξή της χθες το βράδυ? Ναι, σίγουρα, και από την ιδιότητα μου ως μέλος του επιμελητηρίου η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας θεσμός πλέον αυτή η έκθεση. Βοηθάει που γίνεται και μέσα στη ΒΙΠΕ. Δίνεται και η ευκαιρία στους εγκατεστημένους και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Υπάρχει σχετική συμμετοχή από τον κόσμο και θεωρώ ότι αυτό μετά από τόσες δύσκολες εποχές που υπήρξαν αυτή την περίοδο θα βοηθήσει στη διαφήμιση, στη διάχυση των προϊόντων και στη διαφήμιση των εταιριών αυτών.